Και είμαστε έτοιμοι, πάμε για την κούρσα. Έκτη υποδρομία, Επαθλών Ναυπλίου, 1575 μέτρα. Και φεύγει καλά ο Μίστερ Πάρης και από τα πρώτα μέτρα θέλει να βγει στο κεφάλι. Έρχεται όμως απ' έξω το νούμερο 3, ο By the Law. Και σχεδόν συγκαλπάζουν, ενώ κοντά τους έρχεται και από την από μέσα ο Πειραιάς. Μίστερ Πάρης, Πειραιάς και By the Law, οι τρεις που ανοίγουν κάπως το ρυθμό στο πρώτο κομμάτι της διαδρομής. Έρχεται το νούμερο 1, Run to the Hills, στην τέταρτη θέση. Έπεται το νούμερο 6, Silka Star, στην πέμπτη. Μίστερ Πάρης οδηγεί την υποδρομία. Πειραιάς στη δεύτερη θέση. By the Law, Run to the Hills, στην τέταρτη θέση. Πιο πίσω προσπαθεί να βελτιωθεί ο Almare, το νούμερο 9. Τρέχει στο ίδιο ύψος με το νούμερο 6, τον Silka Star. Ακόμη πιο πίσω είναι ο Άδωνης. Ο Crusading στην πρώτη τελευταία θέση και στην τελευταία ο Lord Aslan. Περνάμε τα 600, όπου προοδευτικά το νούμερο 1, Run to the Hills, περνάει μπροστά. Περνάει μπροστά και φτιάχνει και διαφορά. Run to the Hills που θα μπει πρώτο στην ευθεία και θα μπει με σημαντική διαφορά από τους αντιπάλους του. Έρχεται By the Law, προσπαθεί να κρατηθεί ο Mr. Paris, ενώ από τους πίσω ανεβαίνει ο Crusading. Run to the Hills θα και νικήσει με αυτό που θα λέγαμε περπατώντας στην ευθεία, ενώ για τη δεύτερη θέση έρχεται ο Crusading και θα την καταλάβει μπροστά από τον By the Law. Run to the Hills, Crusading είναι στη δεύτερη θέση. By the Law βεβαίως το παλεύει, αλλά ο Crusading είναι πιο δυνατός. By the Law θα μείνει τρίτος και ο Silka Star θα μείνει στην τέταρτη θέση. 1, 2, 3 και 6. 1, 2, 3, 6 η άφιξη για την τελευταία υποδρομία. 1, 2, 3 και 6. Βλέπουμε για πάλι τα τελευταία μέτρα, όπου η μάχη θα δοθεί για την δεύτερη θέση και ο Crusading από μέσα στο finish θα νικήσει φυσικά τον By the Law. Με σταθερό βήμα, Silka Star θα συνθέσει το τετράπλο μπροστά από Άδωνη, Mr. Πάρη και τους υπολείπους. Ο διοκτήτης του Run to the Hills, κ. Κουτσομίτης, είναι μαζί μας. Νομίζω ότι επιβεβαίωσε την καλή εικόνα που είχε δείξει ήδη και από την προετοιμασία του. Ωστόσο, δεν ξέρω αν περιμένατε ότι θα είναι η κούρσα τόσο περίπατος γι' αυτόν τελικά. Εντάξει, ήταν μια κούρσα 5 σίγμα τάφ 6 ε. Ήταν χαμηλής κατηγορίας. Όταν ένα άλογο τρέχει από ρεπό, τρέχει πρώτη φορά στην Ελλάδα, έχει πάντα αγωνία, όσο καλά έχει πάει και στις δουλειές. Και ο King of Spin είχε πάει εξαιρετικά στις δουλειές, θα έλεγα καλύτερα. Δηλαδή το feedback που είχα από τους αναβάτες ήταν ότι ο άλλος είναι πιο σίγουρος. Εντάξει, αυτός είχε πιο εύκολο όμιλο. Όταν 5 σίγμα τάφ, ο άλλος στα 5 ε είχε πολύ πιο καλά άλογα να αντιμετωπίσει. Είχε μια ατυχία στο start, έχασε. Όλα τα άλογα κερδίζουν, όλα τα άλογα χάνουν. Δεν περιμένεις που θες να κερδίσεις, θες να γυρίσει γερό. Τώρα, το να κερδίσει με 20 μήκη, πόσο κέρδισε αυτός με αυτόν τον τρόπο, ήταν εντυπωσιακό. Νομίζω ότι ο Στίβος τον ευνόησε, δεν ήταν γρήγορη πίστα σήμερα. Δεν πήγε κανένα άλογο, δεν κέρδισε στο κεφάλι, απολύτως. Ούτε στα 1100, ούτε στα 1200, σε καμία, πόσο μάλλον μεγάλες αποστάσεις. Που σημαίνει ότι το γεγονός ότι δεν έχει ιδιαίτερη αρχική ταχύτητα, όπως έδειξε, αλλά τα άλλα άλογα φύγαν στο φιλέτο, του φύγαν και 3 και 4 μήκη. Τον ευνόησε στη πίστα ότι δεν τον ενόχλησε καθόλου. Ήταν μια πολύ καλή εμφάνιση, σε ένα πολύ εύκολο όμιλο, ανέβηκε κατηγορία, στα 5 ε, θα δούμε τη συνέχεια του, γερός να είναι, δείχνει καλό άλογο. Τη μεγάλη κούρσα της ημέρας, πώς την είδατε εσείς? Εντυπωσιακή, ήταν πάρα πολύ ωραία κούρσα, με πολλές αναλλαγές στην πρωτοπορία. Εδώ να πω πάλι για πολλωστή φορά, όσο κουραστικός και αν γίνομαι, συγχαρητήρια σε κάποιους λίγους αφανείς ήρωες, οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους με τον μεγαλύτερο επαγγελματισμό από όλους στο χώρο και μιλάω για τους συντηρητές του Στίβου. Καταρχάς, συγχαρητήρια στις υποδρομίες που έχουν αυτούς τους υπαλλήλους που έχουν επιλέξει και συγχαρητήρια στους εργάτες, στους ανθρώπους, αυτούς που δίνουν τις οδηγίες για το πώς θα στρωθεί, πότε θα ταϊστεί που λέμε ο Στίβος, τι θα γίνει, γιατί έχουμε ξεχάσει όλες τις εποχές που μετράγαμε τα άλογα που γυρίζανε και κάνανε χειρίσεις, έχουμε ξεχάσει τις εποχές που μετράγαμε τα άλογα που κουτσενόντουσαν. Έχουμε ξεχάσει τις εποχές που όλοι οι αναβάτες βγαίνανε από τα κουτιά και σπρώχνανε σαν να μην υπάρχει αύριο για να πάρουν το κεφάλι. Ενώ τώρα βλέπεις ότι υπάρχει μια υποδρομιακή συγκέντρωση με 6 κούρσες,
όπου δεν κέρδισε κανένα άλογο με επικεφαλής διαδρομή. Δηλαδή, φτάσαμε να έχουμε ένα στίβο, dirt, από εκεί που δεν το περιμέναμε ποτέ, ο οποίος συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρονται οι κορυφαίες πίστες στο εξωτερικό, η all weather ή τον καζόν, που βγαίνουν όλοι, βάζουν τα χέρια κάτω και κερδίζει το πιο δυνατό άλογο με αυτό που έχει μεγαλύτερη δύναμη. Είδαμε τον Coral Gem, είδαμε τη Warm Words, είδαμε και τον Run to the Hills, το Run to the Hills, ανεξαρτήτως της διαφοράς ποιότητας ενδεχομένως, να κερδίζουν με διαδρομή αναμονής. Καμία σχέση με το κεφάλι, μακριά από το κεφάλι. Αυτό θέλει συγχαρητήρια σε αυτούς που το κάνουν, διότι είναι κακό να κάποιος να κάνει πολύ καλά τη δουλειά του και να μην ακούει ποτέ ένα μπράβο. Μπράβο και πάλι μπράβο στην κυρία Μάκου και στην ομάδα της και στον κύριο Αγγελόπουλο και σε όλες τις υποδρομίες αφέψουν που διατηρούν το στίβο έτσι και τουλάχιστον τα λίγα άλογα που έχουμε, τα έχουμε. Να σας πάω λίγο στον επόμενο μήνα, το Φεβρουάριο και τις δημοπρασίες. Τι σκοπεύετε να κάνετε εκεί? Εντάξει, εγώ από το Σεπτέμβριο μέχρι τώρα, από εκεί που είχα μείνει με 2,5 άλογα, πήρα 7. Οπότε έχω ψιλοφουλάρι τώρα. Και εντάξει, είναι δύσκολες εποχές. Τα έπαθλα δεν είναι τέτοια ώστε να πας να κάνεις ένα στάβλο πάλι με 40 και 50 άλογα, γιατί και με τα πλασέ που λέει ο λόγος βγάζεις τα τροφεία σου. Όχι, είναι δύσκολο. Θέλεις να παίρνεις νίκες για να βγάζεις τα τροφεία σου. Νομίζω έχω αρκετά μεγάλο στάβλο για την εποχή αυτή. Θα μείνω εδώ που είμαι. Παρ' όλα αυτά, όμως, ακούω αρκετούς ιδιοκτήτες θα πάνε να αγοράσουν και καλά θα κάνουν, γιατί έχουμε πλέον αρκετή διασπορά. Αλλά δηλαδή νομίζω είναι για πρώτη φορά στην ιστορία του Μαρκόπουλου όσο είμαι εγώ εδώ, έχουμε τόσο μεγάλη διασπορά αλόγων αναιδιοκτήτη. Έχουμε ελάχιστους πλέον πολύ μεγάλους στάβλους. Εκτός από τους στάβλους ελιάς δηλαδή και ίσως τους στάβλους καλαμαριάς, νομίζω δεν πρέπει να υπάρχουν άλλοι στάβλοι με πάνω από 15 άλογα. Πράγμα που δεν συνέβαινε στο παρελθόν, υπήρχαν πολύ μεγάλοι στάβλοι. Πολύ, πολύ μεγάλοι στάβλοι. Αυτό είναι καλό. Αυτό επίσης ενθαρρύνει τους ιδιοκτήτες να πάρουν άλογα. Το πρόβλημα βέβαια είναι ότι δεν υπάρχουν αντίστοιχος αριθμός αναβατών. Δηλαδή δεν ξέρω αν οι αναβάτες που έχουμε μπορούν να υποστηρίξουν κούρσες με 12 και 13 άλογα. Αυτή είναι μια άλλη συζήτηση βέβαια που την έχουμε ανοίξει με τις υποδρομίες ΑΕ για τον αριθμό των ύπων ανεποδρομία και είμαστε σε καλό σημείο. Ελπίζω να συνεννοηθούμε στην πορεία. Εγώ εύχομαι και άλλες νίκες για να μπορείτε να πάρετε και άλλα άλογα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.